Να λοιπόν, αν ο κύριο Τούσκ δεν έχει καταλάβει ή θέλει να στηρίξει υπογείω και να πυροδοτήσει και αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν σε ένα βαθμό και ήταν μέσα και η Γερμανία σε αυτή την προοπτική, ε, στηρίζει τις ακραίε ε, οπτικές της, ε, των χωρών του Βίζεγκραντ. Mm -hmm. Και εδώ όμως θα πρέπει να ξέρει και η Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί να υιοθετεί άκρητα και να ε, στηρίζει πράγματα τα οποία... Ε, πυροδοτούν την προσπάθεια η οποία γίνεται. Και ή θα αποφασίσει να βοηθήσει και να στηρίξει αυτά τα οποία με ειλικρίνεια θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι συμφωνήθηκα, όσα συμφωνήθηκαν στη σύνοδο των ε, Πρόεδρων των Κομμάτων, ε, θεωρώ ότι αν το συνεχίσει αυτό το πράγμα, ε, παίζει ένα παιχνίδι το οποίο στηρίζει ε, μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει αυτού του κύκλου οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη χώρα. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Παμίκο για να δούμε και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία και τι ακριβώ. Πώ ακριβώ αντιδράσατε, κύριε Παπαμίκο, στην ανάγνωση αυτού του tweet του Ντόναλτ Τούσκ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Ρίγα, είναι μια απορία που προκύπτει από όλου εμά τουλάχιστον που παρακολουθούμε από πολύ μακριά, πιο μακριά, εν πάση περιπτώσει, το τι συμβαίνει και το τι αποφασίζεται στην εκάστοτε σύνοδο κορυφής. Είχαμε την εντύπωση, πριν γίνει και η τελευταία σύνοδος, πριν τη Δευτέρα δηλαδή, είχαμε την εντύπωση ότι ο κύριος Τούσκ προσπαθεί και μάλιστα γι' αυτό είχε ταξιδέψει και πρόκειτο να ξαναταξιδέψει και να κάνει ένα νέο κύκλο επαφών μέχρι τις 17 ε, του μήνα, προσπαθώντας να στρέψει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των χωρών της ομάδας Βίζεγκρα, τέλο πάντων, την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο οποίος ξαφνικά εχθές ήρθε και είπε αυτό που είπε, το οποίο δεν είναι ακριβώ αυτό συμφωνώ για το οποίο μαχόταν, αν είχαμε για, καταλάβει σωστά. Κύριε Προσδοκού, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι είναι ε, αμφίσιμη η δήλωσή του με ό,τι είχε υποτίθεται είχε έρθει να κάνει. Αλλά να σα ε, πω το εξή: ότι και ο κύριο Φάιμαν είχε άλλη στάση. Εδώ όμω υπάρχουν ε, θέματα τα οποία εγώ δεν θέλω να υπησέλθω, είτε είναι εσωτερικά των κυβερνήσεών του, είτε είναι άλλα ζητήματα, τα οποία όμω δεν μπορούν να είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή και να, ε, α, να αμφισβητούν ή να Υπονομεύουν την προσπάθεια που κάνει συνολικά η Ευρώπη. Νομίζω ότι απάντησε και ο Πρωθυπουργό τη χώρα με το δικό του Twitter. Και προφανώ να κρατήσουμε και να μην συζητάμε τώρα του κάθε κύριου Τούσκ. Του κάθε κύριου Τούσκ εννοώ με ένα Twitter θεσμικά τι έχει συζητήθηκε και τι έχει εκφωνηθεί. Είναι η σύνοδο στι 17 του μηνό, η νέα σύνοδο. Και νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν και οι τελικέ κατευθύνσει. <ezes telephone> Ελπίζω να υπάρξουν γιατί η Ευρώπη, για να το πω έτσι, εάν οδηγηθεί σε άλλη πορεία, συζητάμε πια. Ότι θα έχουμε μία μορφή ε, όχι διάλυση, αλλά αποσύνθεσή τη. Και εδώ είναι το θέμα. Όσοι θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να υπάρξει γιατί και να υπάρξει με συνοχή και αλληλεγγύη, δεν μπορεί να πυροδοτούν, είτε είναι από το εσωτερικό τη χώρα, είτε είναι από το εξωτερικό, να πυροδοτούν μια τέτοια κατάσταση. Mm. Θα έχουν μεγάλη ευθύνη. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τεράστια προσπάθεια όλη αυτή την περίοδο να κρατήσει αυτό το αξιακό πλαίσιο. Πάντω, εσεί, κύριε Πομίκο, από την